Και φίλοι του Gazeta.gr, γεια σας. Επιστρέψαμε σε ένα ακόμα Red and Green. Λοιπόν, έβδομη αγωνιστική. Ζενίτ Ολυμπιακό. Έβδομη για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, πέμπτη. Ναι, έβδομη αγωνιστική, πέμπτη υποχρέωση. Ναι, προς τα δύο μάτς. Προς τα δύο μάτς, θα παίξει πολλές ομάδες χρωστάνε και θα χρωστάνε και άλλες. Και πόσα ακόμα θα χρωστάνε. Εντάξει. Θα τελειώσει όμως η χρονιά. Πότε θα τελειώσει. Κανονικά. Κανονικά, λες. Θα μπουν οι περισσότερες διαβολοδομάδες για τις ομάδες που... Ναι, τι να κάνουμε. Κάπως έτσι, ναι. Θα παίξουν πιο πολλές διαβολοδομάδες. Τι να κάνουμε. Σήμερα των καιρών. Ας αφήσουμε τις διαβολοδομάδες. Λοιπόν, έχουμε Παναθηναϊκό ΤΣΣΚΑ την Παρασκευή, αλλά προηγείται ο Ολυμπιακός την Πέμπτη που παίζει στη Ζενίτ. Εκεί που θα παίξει ο Παναθηναϊκός την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν έπαιξε λόγω των κρουσμάτων. Ναι. Για πες, τι βλέπεις. Εντάξει, η Ζενίτ πριν καν ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, λέγαμε ότι θα είναι η ευχάριστη έκπληξη. Το απέριξε τις δύο πρώτες αγωνιστικές, κερδίζοντας μέσα στην έδρα της ΕΦΕΣ και εντός έδρα στην Μπαρτσελόνα. Έχει να παίξει κανένα μήνα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Καλό για τον Ολυμπιακό αυτό. Το αποτέλεσμα θα δείξει. Απ' τη μία, θεωρητικά δεν θα έχουν ρυθμό. Απ' την άλλη, θα έχουν τόσο ενθουσιασμό, τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που επιστρέφουν οι παίκτες. 30 ρίξανε προχθές. Να πεις εντάξει. Και μερικές φορές σταματάνε. Εντάξει, να στάνα. Ναι. Αλλά είχαν ενθουσιασμό. Φάνηκε. Έβγαλαν. Μην πούμε τη λέξη. Έβγαλαν θέληση στο παρκέ. Ευχαριστιόζαν το παιχνίδι. Φαινόταν. Και εντάξει, εγώ έχω σε εκτίμηση την Zenit, γιατί είναι μια ομάδα. Κατά τη γνώμη μου, έχει τουλάχιστον 6-7 πολύ καλούς σουτέρ. Όχι σουτέρ, πολύ καλούς σουτέρ. Δηλαδή στην περιφέρεια ο Πάγκος, ο Μπάρον, ο Φριτζόν, ο Χόλινς και ξεχνάω και έναν, δεν θυμάμαι ποιον, είναι και ο Ρίβερς. Είναι παίκτες που 10 εκατοστά απόσταση να τους παίξεις θα το κολλήσουν. Από εκεί πέρα για να στραφούμε λίγο στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πλήρης πήγε με τσάρτερ στην Αγία Πετρούπολη. Πλήρης, σημαντικό. Δεύτερη συνεχόμενη, παρά το γεγονός ότι έχασα την ΕΦΕΣ την εβδομάδα πριν το μάτς με τους Τούρκους, είχαν κάνει καταπληκτική προπόνηση. Μετά την Bayern δηλαδή. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα λοιπόν έχουν κάνει πάρα πολύ καλές προπονήσεις, αλλά δεν θα το θυμάται κανένας αυτό αν ξαναχάσουν. Θέλει να πιστεύει. Πιστεύεις ότι το γεγονός ότι έχει χάσει τη συνεχόμενη παιχνίδι ο Ολυμπιακός είναι επιπλέον κίνητρο, υπάρχει μια απογοήτευση, εσύ που του ζεις εκ των έσω. Όχι, ούτε κίνητρο, ούτε επιπλέον κίνητρο, ούτε απογοήτευση υπάρχει στην Ευρωλίγα. Δεν χρειάζεται τώρα οι παίκτες κίνητρο για να παίξουν σε κάθε μάτσα ξεχωριστά. Είτε μιλάμε για φτασμένες περιπτώσεις όπως ο Λούκας και ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης, είτε για ρούκι όπως ο Χασάν Μάρτιν και ο Μακίσικ. Δεν χρειάζεται επιπλέον κίνητρο. Στο δικό μου μυαλό, ο μοναδικός τρόπος για να μπουν στο μυαλό τους οι δύο συνεχόμενες ήττες είναι να είναι στο 35 να χάνουν 7-8 πόντους. Εκεί πιστεύω ότι ίσως να επέλθει μια μικρή πτώση της ψυχολογίας τους. Αν τους μπει στο μυαλό ότι πάμε για τρίτη σερίδα κλπ. Πώς εξηγείσαι τον Σλούκα, το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα ρολάρι, δεν παίζει καλά, με χθες ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι θέμα. Κοίταξε, ο Σλούκα ήταν σε μια ομάδα 5 χρόνια που με ελάχιστες προσταφερές, με τον ίδιο προπονητή. Τώρα, όσο και να ξέρει τον Μπαρτζόκα την προηγούμενη θητεία του, ο Μπαρτζόκα δεν είναι ίδιος προπονητής. Το μπάσκετ δεν είναι ίδιο σε σχέση με την προηγούμενη θητεία στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρει ακόμα τους Μάρτιν και Έλλης πώς να του κάνουν screen, πού να σταθούν, πώς να ρολάρουν, πώς να κόψουν την καρδιά της ρακέτας, πώς να υποδεχθούν την μπάλα κλπ. Δεν ξέρει γενικότερα τους συμπαίκτες του Σλούκα, όπως και οι συμπαίκτες δεν ξέρουν ακόμα τον Σλούκα. Σίγουρα είναι αγχωμένος, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ξεμπουκώσει και να βγάλει στο παρκέ τις ικανότητές του. Τι προβλέπεις? Τι προβλέπω? Έλατε. Δεν ξέρω. Δύσκολο παιχνίδι, πολύ δύσκολο. Εγώ θεωρώ ότι είναι, αν η Zenit είναι η ομάδα που ξέραμε πριν τη διακοπή, ναι. Θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο μάτς που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός από την αρχή της Ευρωλίγας. Ναι. Και από την ΕΦΕΣ και από την Αρμάνη. Είναι και πλήρης. Είναι και πλήρης. Πέστησαν όλοι. Ναι, δεν μπορώ να κάνω πρόβλημα. Ειλικρινά, για γούρι και μόνο θα πω ότι θα κερδίσει η Zenit. Για γούρι και μόνο. Εσύ θέλει για το πιστεύει, εγώ το λέω για το για γούρι. Ναι. Πάμε και στα δικά σου τώρα. Είπαμε το Ολυμπιακό, πάμε και στο Παναθηναϊκό. Θες να πάνε 20% το βράδυ της Παρασκευής, 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νοπές μνήμες από το τελευταίο
τελευταία εντύπωση μάλλον που άφησε η περσινή σεζόν, γιατί η ΤΣΕΚΑ είχε φύγει μια μεγάλη νίκη από το ΟΑΚΑ πριν διακοπή η σεζόν. Δύσκολο μάτς, πολύ δύσκολο μάτς. Θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός μέχρι σήμερα. Θα μου πει ότι έπαιξε με την Μπαρτσελόνα, αλλά όμως τώρα είναι και στην έδρα του. Η ΤΣΕΚΑ έχει αρχίσει και ανακάμπτει σιγά σιγά μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες που γνώρισε. Πολύ πιο πλήρης ομάδα από τον Παναθηναϊκό, το συζητάμε καν αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός θα έχει και δύο συν μία απουσίες, δύο απουσίες λόγω του κορονοϊού, ναι. Και μία ακόμα απουσία. Είναι που έχει δύο σάκες, εν πάση περιπτώσει, ακόμα δεν έχει αποκτηθεί άλλος παίκτης, οπότε αμέσως είναι με μείον ένα παίκτη και στην περιφέρεια, που έτσι και αλλιώς έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός στη θέση του playmaker, πολλό δε μάλλον τώρα. Από την άλλη... Απλά για να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, γνωρίζουμε ποιοι παίχτες έχουν κορονοϊό, να. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε λόγω του ιατρικού απόρριτου, καθώς δεν επιτρέπεται να αναφέρουμε σε αυτούς. Ναι, σωστό. Άρα έχει πολύ μικρή το rotation αυτό. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα δούμε πολλούς παίχτες να πατάνε πάρκι για αρκετή ώρα. Δηλαδή, βλέπω 25, 27, 30 λεπτά σε ορισμένους. Δηλαδή και 39 και 13. Πότε, δεν το ξέρει. Μπορεί και να το δούμε. Αναλόγως. Όπως λέμε, είναι σε καλή κατάσταση. Δείχνει να ανεβαίνει. Ο Παναθηναϊκός, βέβαια, και ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση. Έπαιζε και καλό μπάσκετ. Yeah. Αλλά όμως το άσχημο... Τα δύο τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι η Φενέρ και η Μπαρτσελόνα εξώ. Yeah. Είχε άλλο ενδιάμεσο, όχι Α1. Ναι, η Ευρώπη δεν είχε άλλο. Όχι. Αναβλήθηκε ο Τζένιτ. Άρα τα δύο τελευταία παιχνίδια έχει παίξει πολύ καλό μπάσκετ. Έχει παίξει πολύ καλό μπάσκετ, ναι, αλλά έχει περάσει ήδη μία εβδομάδα. Μάλλον δύο εβδομάδες τώρα χωρίς παιχνίδι Παναθηναϊκός Ευρωπαϊκό, που σημαίνει ότι εκεί που είχε αποκτήσει μία ένταση, είχε αποκτήσει ένα ρυθμό, δάγκωναν στην άμυνα οι παίκτες κτλ. Όχι ότι δεν θα γίνει και τώρα, θα το προσπαθήσουν, αλλά είναι διαφορετικό όταν έχεις αγωνιστικό ρυθμό. Και τη ταχύτητα που λέμε. Ούτε πρωτάθλημα έπαιξε ενδιάμεσα, γιατί και το μάτσο του Προμηθέα δεν έγινε, που ήταν να γίνει. Κάτι το πρωτάθλημα του βοηθάει ιδιαίτερα, από ότι είδαμε τη live στο παιχνίδι. Εντάξει, θα έχουν ένα παιχνίδι στα πόδια τους. Κάτι ναι. Να μάθουν 2-3 πράγματα μέσα στο παρκέ. Εγώ νομίζω λόγω του μικρού rotation θα δούμε πολλούς παίχτες σε. Όχι στην κλασική τους θέση. Π.χ. μπορεί να δούμε τον Πέτρο στο 4 ή να δούμε τον Μίτογλου μόνο στο 5. Αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Γιατί στο προηγούμενο μάτς με τη Φενέρ έπαιξε ο Σάντρος 4 και ο Βάι 3. Δηλαδή ας πω το κάνει αυτό έτσι κι αλλιώς ο, ναι. Ο Βοβοράς. Και τη ΣΚΑ πλήρης, ανάρρωσαν Μιλουτίνοφ, Στρέινεξ. Και ο Μιλουτίνοφ θα επιστρέψει στο ΟΑΚΑ με διαφορετική φαλέλα αυτή τη φορά. Ναι. Εμένα μου δίνεται εντύπωση ότι είναι ένα παιχνίδι λόγω ποιότητας το αναφέρω. Ναι. Ειδικά λόγω ποιότητας και ποσότητας στα γκάρντ και εμπειρία στα γκάρντ. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που θα το κρίνει η απόδοση της ΣΚΑ και όχι η απόδοση του Παναθηναϊκού. Εντάξει, η απόδοση της ΣΚΑ μπορεί να κρυθεί σε μεγάλο βαθμό και από το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν μπει ο Παναθηναϊκός μέσα. Ρίξει ξύλο, όπως έκανε με τη Φενέρ. Και έχει αυτή την ενέργεια. Μπορεί και η ΤΣΕΚΑ μετά, ξέρεις, να πει τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Όλα πανά είναι. Νομίζω ο Παναθηναϊκός το κάνει αυτό. Απλά η ΤΣΕΚΑ έχει μεγαλύτερη αθλητικότητα στην περιφέρειά της σε σχέση με τη Φενέρμπαχτσε. Και περισσότερες λύσεις έχει. Περισσότερες λύσεις. Ναι, γι' αυτό είπα και εγώ νωρίτερα ότι νομίζω ότι περισσότερο θα το ορίσει το αποτέλεσμα η απόδοση της ΤΣΕΚΑ. Πλέον και ο Στρέλινγκ θα παίξει, και ο Χάκετ, που είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Χάκετ φέτος. Ναι. Και ο Μάικ Τζέιμς. Δηλαδή έχει ο Χίλιαρντ, έχει παίκτες. Μάλιστα. Άρα τι βλέπεις. Δεν πάω. Ήττα. Ήττα βλέπεις. Ναι, ήττα βλέπω. Και όχι για γούρι όπως λες και σε αυτή τη φορά. Και εγώ πιο πολύ για διπλό το βλέπω. Οριακά. Οριακά το βλέπεις. Οριακά να νικήσει η ΤΣΕΣΚΑ. Δεν θα έχει καμία σχέση με την περσινή εικόνα του παιχνιδιού που ήταν 30 πόντι. Ούτε εγώ πιστεύω θα έχει την ίδια σχέση. Καλά, σίγουρα θα έχει. Αλλά. Διαφορετικό το μετάλλι του Παναθηναϊκού φέτος. Νομίζω οριακά θα έχει πλεονέκτημα προβάδισμα η ΤΣΕΣΚΑ. We'll be right back.